Σίγουρα γνωρίζεις πως η γυμναστική βοηθάει στην απώλεια βάρους. Ποιο είδος γυμναστικής όμως θα σε βοηθήσει να πετύχεις γρηγορότερα τους στόχους σου? Γνωρίζοντας απλά μαθηματικά, ξέρουμε πως η απώλεια βάρους εξαρτάται από το ισοζύγιο ενέργειας. Με άλλα λόγια, για να χάσουμε βάρος, η ενέργεια που ξοδεύουμε πρέπει να είναι περισσότερη από την ενέργεια που προσλαμβάνουμε από το φαγητό. Αναμφισβήτητα η γυμναστική καταντάσσεται στην κατηγορία ενέργειας που ξοδεύουμε. Γι' αυτό πάμε να δούμε ποιος τύπος άσκησης θα μας βοηθήσει να δαπανίσουμε περισσότερη ενέργεια. Τα αποτελέσματα της εικόνας είναι από μια έρευνα που διεξήχθη με σκοπό να αναδείξει ποιος τύπος άσκησης είναι βέλτιστος για την απώλεια βάρους. Όπως φαίνεται, το μέτρημα καθημερινών βημάτων είχε ως αποτέλεσμα απώλειας βάρους 0-1 κιλό. Τα ίδια αποτελέσματα είχε και η αναερόβια προπόνηση, δηλαδή προπόνηση αντιστάσεων, με αποτέλεσμα απώλειας βάρους 0-1 κιλά. Λίγο καλύτερη αποδείχθηκε η αερόβια προπόνηση, με αποτέλεσμα απώλειας βάρους 0-3 κιλά, καθώς και ο συνδυασμός των δύο, αναερόβια και αερόβια, που είχαν μικρές αποκλίσεις 0-2 κιλά. Καλύτερα αποτελέσματα απώλειας βάρους από 9-13 κιλά είχε ο συνδυασμός αναερόβιας και αερόβιας προπόνησης, συν το θερμιδικό έλλειμμα, το οποίο θερμιδικό έλλειμμα εξηγήσαμε στην δεύτερη διαφάνεια που έχει να κάνει με την ενέργεια που προσλαμβάνουμε από το φαγητό. Συνοπτικά αυτός ο πίνακας μας δείχνει πως πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση προς την απώλεια βάρους, δηλαδή και ως προς τη διατροφή αλλά και ως προς την προπόνηση, χρησιμοποιώντας αερόβια και αναερόβια. Τότε η ερώτηση είναι, γιατί να μην κάνω μόνο διατροφή και καθόλου γυμναστική? Στην ίδια έρευνα δείχθηκε ότι οι ομάδες απώλειας βάρους που προκλήθηκαν μόνο από δίαιτα έχασαν περίπου μόνο 5-7 κιλά, ενώ οι ομάδες απώλειας βάρους που προκλήθηκαν και από δίαιτα αλλά και γυμναστική έχασαν 9-13 κιλά βάρους. Επιπλέον, είχαν μεγαλύτερη μείωση στη συνολική μάζα λίπους και στο σπλαχνικό λίπος, ενώ είχαν και καλύτερη διαχείριση της γλυκόζης.